the need to align ourselves, everybody behind international law. Against revisionism, against any kind of effort to change borders through force, against war. Ξεκάθαρο μήνυμα για την τουρκική επιθετικότητα έστειλε από το Διεθνές Φόρουμ στον Ντουμπρόβνικ της Κροατίας ο Νίκος Δένδια, συνεχίζοντας τη διπλωματική εκστρατεία κόντρα στις ανιστόρητες διεκδικήσεις της Άγκυρας. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας επέστρεφε στις απειλές και τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για την Ελλάδα, μην μπορώντας ακόμα να χωνέψει την ανταπόκριση που είχε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Hiçbir oldu bitti de müsaade etmeyeceğimizi tekrar tekrar söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız da söylediği o. Yani şaka yapmıyoruz. Dolayısıyla yani böyle bir maceraya, böyle bir şımarıklığa, ona güvenip, bunlara güvenip yani bir şeyler yapmaya kalkmayın. Türkiye εμφανίζεται θεσμική συνόδους κορυφής, το είδε μάλιστα και στο ΝΑΤΟ, αλλά προκλητική με ηταμό τρόπο όταν αυτές οι συναντήσεις τελειώνουν. Οι σημερινές εκφράσεις του κ. Ακάρ είναι ανίκειες και δεν έχουν προηγούμενο. Η Ελλάδα παραμένει μια σοβαρή και υπεύθυνη δύναμη σταθερότητας, που δεν απειλεί, αλλά και δεν απειλείται. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, 35 Αμερικανοί βουλευτές υπογράφουν επιστολή που εστάλει στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, με την οποία ζητείται να μην πωληθούν F-16 στην Τουρκία, όσο αυτή λειτουργεί αποσταθεροποιητικά σε βάρος Ελλάδας και Κύπρου. Έστειλα δικοματική επιστολή στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, εκφράζοντας την αντίθεσή μου στην προτινόμενη πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία. Δεν πρέπει να υποστηρίξουμε το στρατό της Τουρκίας μέχρι να ληφθούν μέτρα που θα σταματήσουν τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες του Ερντογάν και τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Η δεινή θέση στην οποία βρίσκεται ο Τούρκος πρόεδρος στο εσωτερικό, με την οικονομία και τις δημοσκοπήσεις να συνθλίβουν τα εκλογικά ποσοστά του, μπορεί να τον κάνει ακόμα πιο απρόβλεπτο, χωρίς κανείς να μπορεί να αποκλείσει ότι θα επιχειρήσει κάτι εντυπωσιακό, όπως η προσάρτηση των κατεχομένων για να γυρίσει το κλίμα. Περισσότερο δείχνουν μια πραγματικά πολιτική απελπισία από την πλευρά του Προέδρου Ερντογάν. Δηλαδή είναι μια κίνηση η οποία θεωρεί ότι ίσως βοηθήσει την πολιτική του επιβίωση. Σφοδρή κριτική στους ισχυρισμούς Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να πει ένα τέλος στην αδιέξοδη και επικίνδυνη κούρσα των εξοπλισμών. Ένα τέλος στην τουρκική προκλητικότητα, όχι με λεονταρισμούς που καταλήγουν σε ταπεινώσεις, αλλά με ουσιαστική προστασία των εθνικών συμφερόντων. Το εμπάργκο όπλων. Να μπαίνει το θέμα αυτό σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρα, ότι δεν είναι δίκαιο και σδείγμα αλληλεγγύης να πουλούν Γερμανοί και Ισπανοί όπλα στην Τουρκία. Οι εξελίξεις καταρρύπτουν τις θέσεις της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και τους άλλους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών ΝΑΤΟ-ΕΕ αποτελεί ασπίδα προστασίας από τις απαράδεκτες διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους.